Τα μνημόσυνα των ηρώων μας υπογραμμίζουν την βαριά ευθύνη που έχουμε απέναντι στην ιστορία και χαλιβδώνουν την θέλησή μας για συνέχιση του αγώνα μέχρι την τελική δικαίωση. Ανέφερε το βράδυ της Παρασκευής ο Υπουργός Άμυνας Μιχάλης Γιοργάλας στο 41ο μνημόσυνο Πεσών των Εφέδρων Αξιωματικών Κύπρου Ελλάδας κατά την τουρκική εισβολή του 1974 που τελέστηκε στο ομώνυμο σημείο στη Λεμεσό. Τελέστηκε την Παρασκευή το 41ο μνημόσυνο Πεσών των Εφέδρων Αξιωματικών Κύπρου Ελλάδας κατά την τουρκική εισβολή του 1974. Του μνημοσύνου προέστη ο Μητροπολίτης Λεμεσού Αθανάσιος, ενώ ακολούθησε προσκλητήριο Πεσόντων και δέηση υπέρ της διακρύβωσης της τύχης των αγνωμένων, ανάμεσα στους οποίους είναι και 35 εφεδροί αξιωματικοί. Στην ομιλία του, ο Υπουργός Άμυνας ανέφερε ότι σήμερα, αναλογιζόμενοι τις τραγικές εκείνες στιγμές του 1974, αποδίδουμε με τον προσήκοντα σεβασμό τον οφειλόμενο φόρο τιμής στους 133 ηρωικούς πεσόντες εφέδρους αξιωματικούς και πως τα στολισμένα με δόξα και ηρωισμό ονόματά τους συμπεριλαμβάνονται στις σελίδες της κυπριακής ιστορίας. Όσοι έθεσαν σε κίνδυνο τη ζωή τους για τη σωτηρία της Ελλάδας, προσέφεραν τις περισσότερες ευεργεσίες και αξίζουν τους μεγαλύτερους επένους. Με αισθήματα ταπεινότητας, απέραντου σεβασμού και αιώνιας ευγνωμοσύνης, προσήλθαμε σήμερα στο χώρο αυτού του μνημείου για να τελέσουμε το Εθνικό Μνημόσυνο και να τιμήσουμε τους πεσόντες Κύπριους και Ελλαδίτες εφέδρους αξιωματικούς που έπεσαν ηρωικώς μαχόμενοι κατά τη διάρκεια της τουρκικής εισβολής του 1974. Βρίσκομαι μπροστά σε μία στήλη με δεκάδες ονόματα, μία στήλη όμως που κρύβει μέσα της όλες τις αξίες και το μεγαλείο του ελληνικού έθνους. Την ίδια ώρα υπογράμμισε πως τα μνημόσυνα των ηρώων μας, πέραν του ότι αποτελούν ένδειξη της εκτίμησης και του απέραντου σεβασμού προς το μεγαλείο της θυσίας τους, υπογραμμίζουν τη βαριά ευθύνη που έχουμε απέναντι στην ιστορία και τις παραδόσεις μας και συνάμα χαλιβδώνουν τη θέλησή μας για συνέχιση του αγώνα που διεξάγουμε μέχρι την τελική δικαίωση. Ο Μιχάλης Γιοργάλας υπέδειξε ότι σήμερα ανανεώνουμε την υπόσχεση ότι ενωμένοι θα συνεχίσουμε με αποφασιστικότητα την προσπάθεια επίτευξης του εθνικού μας στόχου για τερματισμό της κατοχής, απελευθέρωση και επανένωση της Κύπρου. Ευχήθηκε τέλος, όπως ο προστάτης Άγιος των Εφέδρων Αξιωματικών, Άγιος Μεγαλομάρτυρας Νικήτας, του οποίου τη μνήμη επιτελούμε σήμερα, να εισακούσει τις προσευχές μας και να βοηθήσει να διακριβωθεί η τύχη όλων των αγνωμένων μας.